Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Και ευχαριστούμε το Θεό για σας και για όλους τους αγαπητούς φίλους που μας παρακολουθούν αλλά και μας στέλνουν τα προβλήματα και τα ζητήματα που τους απασχολούν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο φίλο μας που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του και μας γράφει. Θα μπορούσατε να μας δείξετε μέσα από το Λόγο του Θεού που αναγράφεται καθαρά ότι ο Θεός δεν είναι ένας Θεός αλλά τρεις Θεοί, δηλαδή Πατέρας, Υιός και Λόγος και Άγιο Πνεύμα? Ναι αγαπητέ φίλε, αναφέρεται πρώτα στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου στο 5ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, διαβάζω: «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι ένα». Ένας είναι ο Θεός λοιπόν, αλλά εμφανίζεται με τρία πρόσωπα: το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και Λόγου και του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη αναφέρεται και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, διαβάζω, από το 18 θα διαβάσω: «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτόν λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι φανερό λοιπόν ότι η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι το βάφτισμα, αυτή η λατρευτική διαδικασία, τελετή, όπου ο άνθρωπος ο αναγεννημένος συμμετέχει, λαμβάνει μέρος στην περιτομή του Χριστού, καθώς δια του βαφτίσματος απεκδίεται το σώμα της αμαρτιών, των αμαρτιών αυτού. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει, ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας προτρέπει να γίνεται το βάπτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αργότερα στην Παλαιά Διαθήκη ονομάστηκε συνοπτικά το βάπτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού είναι βάπτισμα σωτηρίας που γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως ακόμη η γραφή αναφέρεται στο βάφτισμα του Ιωάννου, το οποίο δεν είναι στο όνομα του Ιωάννη, είναι στο όνομα του Θεού, του Ιεχωβά, και το οποίο γινόταν σαν βάφτισμα μετανοίας. Καθώς προσκαλούσε ο Ιωάννης ο βαφτιστής στους ανθρώπους να μετανοήσουν, διότι πλησίων είναι η βασιλεία των ουρανών. Ξέρω ότι υπάρχει μια διδασκαλία απαρχής, οι πατροπασχίτες λέγονταν τότε, που έλεγαν ότι ένας είναι ο Θεός και ότι ο Πατέρας ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και αυτό τους είχαν ονομάσει και Πατροπασχίτες. Όμως δεν έχουμε καμία αμφιβολία μέσα από τη Γραφή για την τριαδικότητα του Θεού. Μάλιστα πολλοί λένε ότι είναι τρισυπόστατος. Αν όμως μέσα στη λέξη υπόστασης εννοούμε ύπαρξη, τότε είναι λάθος άποψη. Γιατί είναι μία ύπαρξης, γι' αυτό και στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ονομάζει και χαρακτηρίζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως απάβγασμα στο τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, ως απάβγασμα της δόξης του Θεού και χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού.
Άρα λοιπόν με τη μορφή της ύπαρξης, με την έννοια, την ερμηνεία της υπόστασης σαν ύπαρξη, δεν είναι τρεις υπόστατος, είναι μία υπόσταση, μία ύπαρξη. Με την έννοια όμως της υπόστασης σαν πρόσωπα, είναι τριαδικός, γιατί είναι τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε, είναι ένα μυστήριο. Εγώ το κατάλαβα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πιο εύκολα, καθώς σκέφτηκα την τριαδικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά όμως είναι ένας άνθρωπος. Βέβαια, έχω το σώμα μου. Αλλά υπάρχει και η ψυχή μέσα, υπάρχει και το πνεύμα. Και ο Λόγος του Θεού λέει, στην επιστολή προς Κορινθίους, του Αποστόλου Παύλου, λέει «Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται», το βρούμε στην επιστολή προς Κορινθίους, είναι Κορινθίους Β, κεφάλαιο Δ και εδάφιο 16. «Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως άνθρωπος ανανεούται καθεκά στην ημέρα». Είναι βέβαιο λοιπόν ότι υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος, που είναι η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά είναι και ο εξωτερικός άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένας, αν και αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η εκδήλωση του σώματος είναι η ζωή. Εάν λειτουργεί το σώμα καλά, είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Φυσικά ζωντανός, αλλιώς είναι πεθαμένος, με φυσικό θάνατο. Τι σημαίνει φυσικό θάνατος? Αποχωρίζεται ο εσωτερικός άνθρωπος από τον εξωτερικό. Ο εξωτερικός αφθαρτός φθήρεται, ο εσωτερικός ανεώνιος παραμένει. Έτσι λοιπόν κατάλαβα εγώ το μυστήριο της τριαδικότητος με απλότητα ανθρώπινη. Όπως ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα, και είπαμε ότι το σώμα εκδηλώνεται με τη ζωή, η ψυχή εκδηλώνεται με την καρδιά, με την επιθυμία. Έχει επιθυμίες ο άνθρωπος. Και το πνεύμα εκδηλώνεται με τη λογική. Έχει νου ο άνθρωπος. Δεν είναι άλογο ζώων, είναι λογική υπόσταση, λογική ύπαρξη. Είναι μία υπόσταση όμως, ένας άνθρωπος, αλλά τριαδικός, που αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Με αυτή τη σκέψη μπορώ εύκολα να κατανοήσω την τριαδικότητα του Θεού, ο οποίος μας έφτιαξε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ότι είναι Πατέρας, ο Λόγος του και το Πνεύμα το Άγιο. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Όμως, πέραν από αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε και τη λογική, ας πούμε, γνώμη, άποψη τη δική μου, εκεί που αναφέρεται πεντακάθαρα η τριαδικότητα του Θεού και όχι μόνο σε ένα μέρος αλλά σε πολλά μέρη, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. «Ας μην ταράτε την καρδιά σας, πιστεύετε εις το Θεό και σε με πιστεύετε. Εν την οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς θα σας το έλεγα. Αλλά υπάγω να ετοιμάσω το δικό σας τόπο, και αφού υπάγω και ετοιμάσω το δικό σας τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω παραλάβει για να σας παραλάβω στον εαυτό μου και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε». Λέει προς αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν?» Λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εάν γνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Τότε υπάρχει λοιπόν πρώτα-πρώτα ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Πατέρας Θεός και ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που είναι ταυτόχρονα και ο Λόγος του Θεού. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θεός και άνθρωπος. Όμως προχωράει και λίγο περισσότερο. Λέγει προς αυτόν Ιησούς, «Τόσο καιρό είσαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε?» Σε αυτό το εδάφιο στηρίζονται πολλοί με την διδασκαλία αυτή των πατροπασχητών, των μονοθεϊστών όπως λένε τους εαυτούς τους, ή όπως αγγλικά αναφέρονται «Jesus only», μόνο ο Χριστός. Πάνω σε αυτό το εδάφιο στηρίζονται, που λέγει προς αυτόν, στο 9 εδάφιο, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσο καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε?» Αλλά όμως το εξηγεί παρακάτω. «Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα?
δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή. Είμαστε δύο. Αλλά εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, από εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο πατήρ ο μένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμή ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή. Ιδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύσατε, πιστεύετε εμή. Αληθώς σας λέγω, ώστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμι και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμι και εγώ υπάγω προς, διότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου θέλω κάμι τούτο για να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Δύο τελείως ξεχωριστά πρόσωπα. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάνει αυτό. Και τώρα μπαίνει σε αυτό το εδάφιο, στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στο τρίτο πρόσωπο. Εάν με αγαπάτε, στο 15 εδάφιο, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λαμβάνει, διότι δεν το βλέπει αυτό ούτε το γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε το πνεύμα της αληθείας, τον παράκλητο, διότι μένει μαζί σας και μέσα σας θα έλθει. Διαβάζω 20 εδάφιο. Εν εκείνη τη ημέρα εσείς θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι το πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Άρα υπάρχει το πρόσωπο του Πατέρα, το πρόσωπο του Υιού, του Λόγου του Θεού και υπάρχει τώρα και το πρόσωπο του Παράκλητου, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος είναι παράκλητος επί της γης. Ο Θεός επί της γης τώρα, μετά την Ανάσταση του Χριστού, γιατί στον ουρανό υπάρχει παράκλητος. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω, για να μην αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Τώρα που έχει αναστηθεί και αναληφθεί στον ουρανό ο Ιησούς Χριστός, τώρα είναι παράκλητος στον ουρανό προς τον Πατέρα, μεσητεύει υπέρ πάντων των ανθρώπων και προσεύχεται για όλους εμάς ξεχωριστά. Όμως δεν μας άφησε ορφανούς. Έφυγε και έστειλε άλλον παράκλητον επί της γης. Τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο οποίος είναι πρόσωπο, γι' αυτό λέει τον παράκλητο. Και μάλιστα αν διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο το 26 εδάφιο, τότε είναι γεγραμμένο. Ο δε παράκλητος, πρόσωπο, το πνεύμα του Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, λέγει ο Χριστός, εκείνος, ποιος, ο παράκλητος, το πρόσωπο, εκείνος θα σας διδάξει πάντα και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ είπα σε εσάς. Άρα το Ιώτα Δελτα κεφάλαιο αναφέρεται καθαρά στα τρία πρόσωπα της θεότητος. Του Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο δεν είναι μια δύναμη, μια ενέργεια απρόσωπη. Είναι ο Θεός. Γι' αυτό και στην επιστολή του προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη δεύτερη προς Κορινθίους και στο 17 εδάφιο. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου και είναι ελευθερία. Κύριος στην Εκκλησία είναι το Πνεύμα, στη γη είναι το Πνεύμα τώρα. Είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, που είναι ο Κύριος, εκεί είναι η ελευθερία. Αλλά όμως, αν συνεχίσουμε στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, τότε αναγράφεται. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον πρόσωπο, ο Παράκλητος τον οποίον εγώ, λέει ο Χριστός, θα στείλω προς εσάς παρά του Πατρός μου, Παράκλητος, εγώ Ιησούς, ο Πατέρας μου. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν από το 26. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός μου, ποιος είναι ο Παράκλητος τον οποίον θα στείλει? Το Πνεύμα της Αληθείας,
το οποίο εκπορεύεται παρά του πατρός μου, εκείνος, ο παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, ο Θεός, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Στο 7 εδάφιο του Ιωτασίγμα κεφαλαίου, του Ιωταστίγμα, δηλαδή του 16. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Εγώ ο Λόγος πρέπει να αναστηθώ, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Θεού του Ζώντος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, πρέπει να απέλθω, γιατί αν δεν απέλθω δεν μπορεί να έλθει προς εσάς ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Αλλά αφού απέλθω, εγώ θα στείλω Αυτόν προς εσάς. Γι' αυτό είναι γεγραμμένο. Ο Ιωάννης μεν σας εβάφτισε εν ύδατι προς μετάνοια, ο επίσωμο όμως ερχόμενος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ας το δούμε όμως και αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς αναγράφεται αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Λέει λοιπόν, διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίων Ευαγγελίου, 11 εδάφιο. «Εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Κύριός μας στο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο 16 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. «Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε σας να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς, αλλά αφού εγώ απέλθω θα στείλω Αυτόν προς εσάς, σας βαφτίσω εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Άλλος είναι ο παράκλητος που είναι ο Θεός και άλλες είναι οι ενέργειες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που ενεργούν στη ζωή του χριστιανού. Να τα μπερδέψουμε αυτά τα δύο. Ούτε είναι μια αόριστη και αόρατη δύναμη και ενέργεια. Ένα πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη λέει στο 8 εδάφιο, «και ελθόν εκείνος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Και στο 13 εδάφιο ακόμη ο Ιησούς Χριστός λέγει, «όταν δε έλθει εκείνος», ποιος είναι εκείνος, «ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, αυτός θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια, αυτός δεν θα λαλήσει από τον εαυτό του, αλλά όσαν ανακούσει θα λαλήσει, και αυτός θα σας ανακύλει τα μέλλοντα, γιατί εκείνος θα με δοξάσει, διότι από τα δικά μου εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρε μου είναι, δια τούτο είπων, ότι εκ του εμού θέλει λάβει εκείνος και θέλει αναγγείλει προς εσάς». Άρα γιώτα δέλτα, γιώτα έψιλον και γιώτα στίγμα κεφάλαιο, σε πολλά σημεία αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, η τριαδικότητα του Θεού. Τρία πρόσωπα. Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Ιδιαίτερα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ένα διακεκριμένο πρόσωπο, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού εφανερώθη εν σαρκή, όπως λέει η Γραφή, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να κατανοούμε τις γραφές. Είναι γεγραμμένο, λέει ο Χριστός, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι το φρόνημα, το οποίο είναι το εν το Χριστό Ιησού, ήταν αυτός ο οποίος ήταν εν μορφή Θεού, εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, καθώς έλαβε δούλου μορφή και καθώς έγινε όμοιος με τους ανθρώπους,
αφού εκεί ένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, καθώς έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε αυτός, κατά το σχήμα ως άνθρωπος καθώς ευρέθηκε, εταπείνωσε τον εαυτό του πως γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο ο Θεός υπερήψωσε αυτόν ποιον, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού υπερήψωσε. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι Θεός. Τον άνθρωπο Ιησού Χριστόν υπερήψωσε και εχάρισε εις αυτόν το υπερπανόνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού, παν γόνι επ ουρανίων και επ γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος είναι Κύριος εις δόξαν Θεού. Άρα λοιπόν υπάρχει ο Πατέρας, ο ουράνιος, τον οποίον εκπορεύονται τα πάντα. Υπάρχει ο Λόγος του Πατέρα, ο Λόγος του Θεού, που πάντοτε βρίσκεται εν το Θεό, αλλά διαφορετικό πρόσωπο, ο Λόγος, ο οποίος Λόγος ενσαρκώθηκε και ο Λόγος έγινε σάρξ, ο Λόγος του Θεού, για τον οποίον μάλιστα στο κατεχήμενο Ευαγγέλιο αναφέρεται πιο καθαρά, εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο Λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Δεν ήταν ο δεύτερος Θεός, είναι ο Θεός ο Λόγος. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, στην ίδια ουσία και αχώριστη. Πατέρας δεν μπορεί να είναι χωρίς το Λόγο και χωρίς το Πνεύμα του, χωρίς το Λόγο του και χωρίς το Πνεύμα του. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να είναι χωρίς τον Πατέρα και χωρίς τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Ο Λόγος είναι ο Θεός, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, καθώς έλαβε δούλου μορφή και έγινε ορατός ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε να αποτελεί την εικόνα του Θεού του αοράτου, το απόβγασμα της δόξης του Θεού και το χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Σε πάρα πολλά σημεία βέβαια ακόμη λέει, ο Απόστολος Παύλος, η χάρις του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Υιού Πνεύματος σας είναι με τα πάντων ημών. Όλο το πνεύμα της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στην Τριαδικότητα του Θεού. Δεν είναι σε ένα σημείο, σε πάρα πολλά σημεία. Προσοχή όμως. Τα τρία πρόσωπα δεν αποτελούν τρεις θεότητες. Τα τρία πρόσωπα είναι ένα. Είναι μυστήριο. Αλλά όπως είπα και πριν, όπως εγώ και εσύ που μας έφτιαξε ο Θεός κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, είμαστε τριαδικοί, έχουμε το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, που το σώμα εκδηλώνεται με τη ζωή, δηλαδή όσο λειτουργεί το σώμα υπάρχει ζωή, αν πάψει να λειτουργεί το σώμα υπάρχει θάνατος. Όπως η ψυχή εκδηλώνεται με την καρδιά που λέει ο Θεός, δηλαδή το κέντρο των επιθυμιών, είναι η ψυχή. Επιθυμεί, θέλει. Το σώμα αρέσκεται. Εμένα όταν λέω μου αρέσει, ενώ στο σώμα μου αρέσει, είναι ωραίο στους οφθαλμούς, είναι εύγευστο στη γεύση, είναι καλό στην αφή, είναι έβυχο στην ακοή. Ανταποκρίνεται το σώμα με τις αισθήσεις. Γεύση, ακοή, όραση, αφή και τι ξέχασα, τέλος πάντων. Πέντε είναι οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις λοιπόν έχουν ανταποκρινόμενες στο περιβάλλον αρέσκεια, μου αρέσει. Το μου αρέσει σημαίνει είτε μου αρέσει στην ακοή, είτε στη γεύση, είτε στην όραση, είτε στην αφή, στις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Το θέλω όμως είναι η έκφραση της καρδιάς. Το θέλω αυτό είναι το εσωτερικό ανθρώπου. Θέλω να πάω στον ουρανό. Θέλω να πάω στην αμαρτία. Γι' αυτό και το κέντρο της επιθυμίας αποτελεί στην πραγματικότητα την έκφραση του ανθρώπου. Δηλαδή, με τα πάσης φυλάξεως, Ιε μου λέει ο Λόγος του Θεού, φύλατε την καρδία σου ως προς το τι θέλει, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκβάσεις της ζωής σου.
θέλω είναι που επηρεάζει πάρα πολύ τον άνθρωπο και την απόφασή του, όπως και η αρεσκιά του και το σώμα του. Το πνεύμα είναι ο νους, κρίνεται με τη λογική, το οποίο κρίνει, εκλέγει, απορρίπτει. Γι' αυτό ο άνθρωπος, επειδή είναι λογικόν και εκφράζεται με τη λογική το πνεύμα του ανθρώπου, έχει τη δυνατότητα να εκλέξει το τίμιο, παραδείγματος χάρη, και να απορρίψει το αχρίο, ή και αντίθετα, να εκλέξει το αχρίο και να απορρίψει το τίμιο. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένας. Είναι ο εξωτερικός και ο εσωτερικός, αλλά είναι ένας. Και μετά όταν θα λάβουμε μέρος στην αιώνια ζωή, τι θα κάνει ο Θεός? Θα μεταμορφώσει το φθαρτό τούτο σώμα της ταπεινώσεώς μας και θα το κάνει ένδοξο κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως του ανιστημένου σώματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία. Και πάλι θα είμαστε τριαδικοί αιώνια. Με το σώμα, το οποίο όμως θα είναι άφθαρτο και αθάνατο, με την ψυχή, αλλά και με το πνεύμα, όπως είναι ο Θεός. Καθώς λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, δεν εξεύρωμεν τι θέλουμε να είστε εκεί στον ουρανό, αλλά ένα ξέρουμε, ότι θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, τον Ανεστημένο, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, τον αιώνιο Θεό. Όμοιοι με Αυτόν. Γι' αυτό και ο Θεός τι είπε? Ας κάμωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα ημών και την ομοίωση ημών. Αλλά αργότερα τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να το δούμε και αυτό. Όταν λοιπόν έπλασε τον Αδάμ, τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 28-27 εδάφιο? Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατά εικόνα εαυτού και κατά εικόνα Θεού επίησε Αυτόν μόνο. Και όταν γέννησε ο Αδάμ και η Εύα το πρώτο παιδί, τι είπε? Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο της Γένεσης. Τούτο δεν είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου, πρώτο εδάφιο. Καθήν ημέραν επίησε ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε Αυτόν. Μόνο κατ' εικόνα Θεού. Ενώ στην αρχή είπε ας ποιήσομεν. Είναι η πρόθεση του μέλλοντος που θα γίνει στην αιώνια ζωή με την Ανάσταση των παιδιών του Θεού. Στο δύο εδάφιο. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτών Αδάμ, καθήν ημέρα επίησεν αυτούς. Τρία εδάφιο. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε νιών πώς? Κατά την ομοίωσιν αυτού, κατά την εικόνα αυτού. Άρα εμείς είμαστε γεννημένοι κατά την ομοίωση και την εικόνα του Αδάμ, τον οποίον Αδάμ ο Θεός έπλασε κατά την εικόνα του Θεού, με πρόθεση να γίνει κάποτε και κατ' εικόνα και ομοίωση, το οποίο ερμηνεύεται από τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον μαθητή του Χριστού, ότι δεν εξεύρωμε τότε, μετά το θάνατο, μετά την Ανάσταση των νεκρών, τι θα είμαστε, αλλά είναι εξεύρωμεν, θα είμαστε και κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση αυτού. Όμοιοι με το Θεό. Ή Θεού ζώντος. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε ανώνυμε, αναγράφεται καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός είναι ένας, δεν είναι τρεις θεοί, ένας Θεός, αλλά με τρεις εκδηλώσεις, με τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Κύριος να σε ευλογήσει πολύ. Συνεχίζουμε με το Σωτήρι από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας. Θα ήθελα αν μπορείτε να μου περιγράψετε πώς ακριβώς και πότε γίνεται η Θεία Κοινωνία, όμως μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητέ Σωτήρι. Η λεπτομερής περιγραφή του πώς έγινε η κοινωνία, το Πάσχα, τότε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό είναι καταγεγραμμένο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και το διαβάζω. Είναι στο κεφάλαιο ΚΒ και
και διαβάζω από το 14 εδάφιο, 22 κεφάλαιο, ΚΒ κεφάλαιο, 14 εδάφιο. «Και όταν ήλθεν η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζα και 12 Απόστολοι μετ' αυτού, και είπε προς αυτούς, πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω, διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, έως σου εκπληρώθη εν τη Βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριον ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας, ευχαρίστησε τον Πατέρα και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω πει εκ του γεννήματος Σαμπέλου, έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού». Ξαναδιαβάζω, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε σ' αλλήλους. Πήρε λοιπόν το ποτήρι που ήταν μέσα ο ίνος και τους είπε, πάρτε το και μοιράστε το στα δικά σας τα ποτηράκια ο καθένας. Και έτσι καθένας στο δικό του το ποτήρι πήρε από τον ίνον που ήταν στο μεγάλο γενικό ποτήρι που ο Κύριος μας αφού το πήρε προσευχήθηκε και το ευλόγησε, το διεμοίρασε. Στη συνέχεια, λαβών των άρτων, ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε σε αυτούς λέγον, τούτο το σώμα μου, το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση. Αφού πήρε λοιπόν τον άρτον, τον έκοψε, ευχαρίστησε τον Πατέρα, τον ευλόγησε και έδωκε εις αυτούς να φάνε, λέγοντας, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση. Αφού εδείπνησαν, ως αυτός λέγει η Γραφή, και το ποτήριον που είχαν αφού εδείπνησαν, λέγον, τούτο το ποτήριον, το δικό τους ο καθένας, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πολύ αργότερα, δηλαδή το 58-59 μετά Χριστό, ο Απόστολος Παύλος στέλνει μία επιστολή στους Κορινθίους που αναφέρεται στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αφού βέβαια προηγουμένως πρέπει να πω ότι από την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή που έλαβε, που έστειλε ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού το Πνεύμα το Άγιο στους χριστιανούς, δημιουργήθηκε η λατρεία της Εκκλησίας, η λειτουργία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει λειτουργία προσδιορισμένη επακριβώς από το Λόγο του Θεού. Όλες οι άλλες λειτουργίες που υπάρχουν από παραδόσεις, από γνώμες ανθρώπινες, εντάξει δεν λέω ότι είναι κακές, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού είναι απαραίτητος η λειτουργία που περιγράφεται στο Λόγο του Θεού και είναι στο δεύτερο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, στο 42 εδάφιο. «Και ήσαν προσκαρτερούντες πρώτον εν τη διδαχή των Αποστόλων», το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που από ό,τι φαίνεται μέσα από την αρχαία Εκκλησία που περιγράφουν οι Αποστολικοί Πατέρες, δηλαδή από το 90 έως το 150 περίπου, έτσι άρχιζαν, δηλαδή, κήρυταν πρώτα και διάβαζαν πρώτα από την Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια κήρυταν και διάβαζαν από την Καινή Διαθήκη, τα Λόγια του Χριστού. Ενέμενον λοιπόν ήσαν προσκαρτερούντες πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον στην κοινωνία μεταλλήλων. Ήσαν μαζί και έτρωγαν οι αγάπες λεγόμενες, έτρωγαν όλοι μαζί. Τρίτον στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τέταρτον στις προσευχές. Όμως αυτό αργότερα άλλαξε γιατί παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό και στο 46 εδάφιο αναφέρεται πια η διαφορετική σειρά. Η λειτουργία δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού παρέμεινε η ίδια, αλλά με διαφορετική σειρά και θα δούμε. 46 εδάφιο. «Και καθημέραν ήσαν προσκαρτερούντες εις το ιερόν στη διδαχή των Αποστόλων». Κάθε μέρα. Απόγευμα βέβαια, όχι πρωί, γιατί το πρωί δουλεύανε. Κάθε μέρα. «Και κόπτονται στον άρτον κατοίκους, την κλάση του άρτου, μία φορά τη βδομάδα την Κυριακή, στα σπίτια τους. Τρίτον, και μετελάμβαναν μετά την τροφή να αγαλιάσει και απλότητη καρδίας». Και μετά είχαν τις αγάπες και τρώγαν όλοι μαζί, αυτή είναι η κοινωνία μεταλλήλων.
Κάθε Κυριακή λοιπόν είχαν τις αγάπες και έτρωγαν όλοι μαζί. Και στο τέλος πριν φύγουν στην προσευχή δοξολογούνται στον Θεό και έτσι βρίσκονται σχάριν ενώπιον όλου του λαού. Όμως πριν το 60 που γράφτηκε που γράφτηκαν από τον Λουκά οι πράξεις των Αποστόλων, 60-64 αν θυμάμαι καλά περίπου γράφτηκαν, το 65 συγγνώμη, γύρω στο 58 με 60 ακόμη υπήρχε η προηγούμενη ιεραρχία, σειρά στη λειτουργία της Εκκλησίας, που δημιούργησε και τα προβλήματα, τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους, στην επιστολή του προς τους Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν από το Ιώτα Α, 11 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιον εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν και άλλος με πεινά, άλλος δεν με θύει. Δηλαδή αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, έτσι όπως το κάνετε. Μαζευόσαστε για να λάβετε μέρος την Κυριακή στο Κυριακό δείπνο, από εδώ φαίνεται ότι γίνεται κάθε Κυριακή γινότανε. Και μάλιστα δείπνος κάθε Κυριακή. Το 59 η λέξη Κυριακή είχε προσδιοριστεί επακριβώς μέσα στη συνείδηση των χριστιανών σαν το όνομα της 7ης ημέρας. Συγγνώμη, της 1ης ημέρας. 7η ήταν το Σάββατο. Γι' αυτό και αποκαλείται Κυριακόν δείπνο. Και σήμερα ακόμη, από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέχρι σήμερα, στα ελληνικά, γιατί στα ελληνικά γράφτηκε το Ευαγγέλιο, η πρώτη μέρα της εβδομάδος αποκαλείται Κυριακή. Σε άλλες γλώσσες, όπως τα αγγλικά, αποτελείται Sunday, η μέρα του ηλίου, που ήταν η ειδωλολατρική ονομασία της πρώτης ημέρας της εβδομάδος εκείνη την εποχή. Όμως οι χριστιανοί άλλαξαν την πρώτη μέρα της εβδομάδος που την αποκαλούσαν η μέρα του ηλίου, οι ειδωλολάτρες, και την ονόμασαν Κυριακή ημέρα. Και το δείπνο, Κυριακό δείπνο, γιατί λάμβανε χώρα κάθε Κυριακή. Ακόμη και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο Ιωάννης αναφερόμενος, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, «Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν, εγενόμην εν πνεύματι, και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη ως άλπικος». Άρα λοιπόν κάθε πότε, κάθε Κυριακή. Γι' αυτό και ονομάστηκε Κυριακός δείπνος. Καταρχάς σαν δείπνος του Κυρίου, στη συνέχεια σαν δείπνος του Κυρίου που λάμβανε χώρα κάθε Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όταν συνέρχεστε εσείς, που δεν είχε αλλάξει ακόμη σειρά, ήταν πρώτα η διδαχή των Αποστόλων, ύστερα η κλάση του Άρτου, δεν κάνετε σωστά τα πράγματα. Γιατί κάθε ένας από εσάς λαμβάνει πρώτου άλλου το δικό του δείπνο στον καιρό του τρώγει. Είναι πράγματι ο καιρός του τρώγει μετά τη διαχή των Αποστόλων να τρώμε όλοι μαζί. Αλλά δεν το κάνετε καλά. Γιατί άλλος μεν πεινά, άλλος δεν μεθεί. Άλλος έχει ακριβό φαγητό, άλλος έχει φτηνό και τίποτα πολλές φορές. Άλλος έχει κρασί και πίνει και μεθάει και άλλος δεν πίνει καθόλου. Άρα υπάρχει μια καταστασία, υπήρχε μια καταστασία στην Εκκλησία από αυτή τη σειρά που εγινόταν τότε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει στο 22 εδάφιο. «Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε, τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ». 23 εδάφιο. Όπου εξηγεί τη διαδικασία πια που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. «Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα και εις εσάς, ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο». Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Απόστολος Παύλος δεν το παρέλαβε από ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο μου λέει δεν είναι εξ ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο Θεός μου το αποκάλυψε. Όταν μέσωσε, με οδήγησε στην Αραβία και έκασα 3 χρόνια και εκεί με δίδαξε και μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο του και το Λόγο του. Το οποίο μάλιστα πολλά χρόνια αργότερα, για να βεβαιωθεί ότι
δεν έχει κάνει και κάποια λάθη, το παρουσίασε στους επισημωτέρους της Εκκλησίας, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου και σε άλλους που θεωρούνται στήλοι στην Εκκλησία, οι οποίοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, όπως σου το έμαθε και σου το δίδαξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατηδίαν σε σένα. Αυτή την ομολογία λοιπόν κάνει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Κύριος του δίδαξε, εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε εσάς Κορίνθιοι, που σας μίλησα για τον Χριστό και δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Ότι ο Κύριος, μιμήθηκα δηλαδή τον Κύριο την ημέρα του τελευταίου Πάσχα που έκανε με τους μαθητές του. Ο Κύριος εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, πρώτον έλαβε νάρτον. Και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον. Τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση. Άρα λοιπόν, τι διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι ο Κύριος πρώτα πήρε το ποτήριο και είπε διαμοιράσατε, ώστε καθένας να έχει το δικό του ποτήρι, και στη συνέχεια πήρε τον άρτον, ευχαριστή σας, ευλόγησε και έκοψε και μοίρασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, δεν είναι σύμβολο του σώματος του Χριστού, είναι το σώμα μου. Το υπερημών κλώμενον, δεν είναι το κλασθέν, αυτό το οποίο σχίστηκε τότε, αλλά συνεχίζει να σχίζεται. Τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Και στη συνέχεια, ομοίως το ποτήριον αφού εδείπνησαν, αφού έφαγαν δηλαδή τον άρτον, ο οποίος εδόθη σε αυτούς, από τον Ιησού Χριστόν που είχε προσευχηθεί στον Πατέρα για να το κάνει σώμα Χριστού, αφού εδείπνησαν, πήρε και το ποτήριον και είπε στον καθέναν, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το ονόματί μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον, εις άφεση αμαρτιών. Τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το ονόματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την δική μου ανάμνηση. Άρα λοιπόν η διαδικασία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που την περιγράφει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του και την επιβεβαιεί ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Κορινθίους, αλλά και όλοι οι άλλοι Ευαγγελιστές έχουν την διαδικασία της κοινωνίας σώματος και του αίματος του Χριστού. Ο Λουκάς μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πήρε το ποτήριο, διαμοίρασε, προσευχήθηκε, ευλόγησε τον ίνον εις αίμα Χριστού, έτσι κάνουμε κι εμείς, παίρνει ο ποιμένας το ποτήριον, προσεύχεται στον Πατέρα Θεό, να ευλογήσει ο Θεός τον ίνον τούτον εις αίμα Χριστού και διαμοιράζει στα ποτηράκια, ώστε κάθε ένας από τους πιστούς να πάρει το δικό του το ποτήρι. Ύστερα παίρνει τον άρτον, προσεύχεται στον Πατέρα και λέει ευλόγησέ τον, η σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και τον κόβει. Και αφού τον κόψει, μοιράζονται στους ανθρώπους, λέγοντας λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, αλλού λέει και το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνετε εις τη δική μου ανάμνηση. Και όλοι μαζί τρώνε. Αφού φάνε όλοι μαζί το σώμα του Χριστού, το οποίο δεν είναι σύμβολο του σώματος του Χριστού, αλλά διαπίστωση είναι το σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μετουσίωσης, δεν αποκτά δηλαδή σάρκα, δεν γίνεται, δεν τα τρέπεται σε σάρκα. Διαπίστεως είναι όμως το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το οποίο τρώγουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θα τον αναστήσω την τελευταία μέρα. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο και 54 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω αυτόν την εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξη μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης.
Δεν είναι σύμβολο, είναι αληθώς τροφή και αληθώς πόση στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Όποιος τρώγει λοιπόν τη σάρκα μου, διαπίστεως, τρώγοντας τον άρτον, και πίνει το αίμα μου διαπίστεως, πίνοντας τον ίνον, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Μένει μέσα μου και εγώ μέσα του. Ομοίως λοιπόν, αφού φάνε οι άνθρωποι το σώμα του Χριστού, τότε έχοντας το χέρι τους και το ποτηράκι, λέει ο ποιμένας, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον, εις άφεση αμαρτιών. Χύθηκε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Εδώ προσοχή. Δεν τρώμε και πίνουμε το αίμα του Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, αλλά τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού επειδή έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό και στο 26 εδάφιο συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε, όστις τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος ελείστε του σώματος και αίματος του Χριστού. Άρα μπορεί κάποιος, αναγεννημένος, ακόμη και βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, βαπτισμένος εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άφεση αμαρτιών, να τρώγει το σώμα και να πίνει το αίμα του Χριστού αναξίως. Γιατί, εξηγεί στο 28 εδάφιο, ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνει ο αναξίως τρώει και πίνει κατάκρισιν, καταδίκην εις τον εαυτόν του, μη διακρίνοντας το σώμα του Χριστού. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι αν διακρίνουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή αν βλέπαμε στον εαυτό μας τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, εξομολογούμεθα στον Πατέρα Θεό και ζητάγαμε το αίμα του Χριστού να μας αγιάσει και να μας καθαρίσει, τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού αξίως και προς ευλογία, όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός. Αν όμως δεν παρατηρούμε, δεν μετανοούμε, δεν εξομολογούμεθα, δεν ζητάμε συγχώρεση, δεν ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, τότε οι αμαρτίες μας που έχουμε πρόσφατες και μένουν απάνω μας, μας καθιστούν ανάξιους, δηλαδή παίρνουμε αναξίως μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τρώμε αναξίως, πίνουμε αναξίως, με αποτέλεσμα, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, όπως διαβάζω στο 31, διότι αν διεκρίνομαι αυτούς δεν θέλω μεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Επειδή μας αγαπάει ο Θεός, μας κρίνει και μας παιδεύει, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Για να έρθουμε σε Αυτόν και να μετανοήσουμε. Άρα λοιπόν, πώς ακριβώς παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τη διαδικασία την είπαμε, να μην την επαναλάβουμε στο πώς, αλλά και πώς είμαστε μετανοημένοι, ζητάμε συγχώρεση από το Θεό για να πάρουμε αξίως προς ευλογία και όχι αναξίως προς κατάκριση. Κάθε πότε, κάθε Κυριακή, όπως λέει το Ευαγγέλιο, κάθε Κυριακή ημέρα, κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αγαπητέ Σωτήρη, για την ερώτησή σου που μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε μια φορά ακόμη με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε το Θεό για σας. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, και ήθε να σας ευλογεί ο Θεός πάντοτε, πλούσια και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.